45.000 κτηνοτρόφοι θα πάρουν 42 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης από τα Καλάβρητα. Δηλαδή, ο κάθε κτηνοτρόφος θα πάρει περίπου 933 ευρώ ως επιδότηση για την κρίση στο εγωπρόβιο γάλα. Επιλέξιμη είναι η παραγωγή όλων των περιοχών με 20 ζώα και πάνω, εφόσον έχουν παραδώσει γάλα. Το θέμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, είναι ότι αρκετοί παραγωγοί δεν πούλησαν ούτε πέρυσι αλλά ούτε και φέτος το γάλα τους, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους εμπόρους. Εμείς πάρα πολύ βοσκοί πέρυσι δεν δώσαμε γάλα, γιατί δεν μπορέσαμε να το πουλήσουμε. Και φέτος υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν πουλιέται το γάλα, μου πουλιέται φτηνό, 70 λεφτά φέτος, αλλά δεν βρίσκουμε να το δώσουμε καθόλου. Υλοποιούμε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, το λεγόμενο de minimis, προς τους εγωπροβατοτρόφους ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά κτηνοτρόφους των ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών. Η πληρωμή, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, καθώς ήδη έχει υπογραφεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση από τον κύριο Αραχοβίτη και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη. Αυτό που ζητούν όμως οι κτηνοτρόφοι είναι αντί αυτού του εφάπαξ ποσού να μην περικόπτονται οι εξισωτικές αποζημιώσεις και να μην τους επιβάλλονται εξαντλητικοί φόροι, γιατί τα 933 ευρώ το κράτος τα παίρνει πίσω και με το παραπάνω. Εμείς, αφού έχουν περίσσιμα λεφτά, θα θέλαμε να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, να γίνονται οι έλεγχοι, να ελέγχονται οι ελληνοποιήσεις, να μην κάνουν τα στραβά μάτια τις ελληνοποιήσεις. Δήθεν ότι δεν έχουν προσωπικό για να ελέγξουν και θα μας δώσει φέτο ένα χιλιάρικο στον κάθε κτηνοτρόφο. Να τα δώσει βέβαια, γιατί έχουμε καταστραφεί οικονομικά από την περσινή χρονιά. Και να μην κόβουν την επιδότηση, περίπου 10% μειωμένη επιδότηση κάθε χρόνο. Δηλαδή τι θα μας δίνουν προεκλογικά, θα μας δώσουν ένα χιλιάρικο και δεν είπαν όμως πόσο θα μας πάρουν. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς όλες τις γαλακτοβιομηχανίες, λέγοντας ότι όλοι πρέπει να προβληματιστούν, διότι κάποια συμφέροντα στον τόπο μας λειτουργήσαν ως καρτέλ, στριμώχνοντας τον αδύναμο κρίκο της παραγωγής στους ανθρώπους του Μόγδου. Το συγκεκριμένο μήνυμα το έστειλε ο Πρωθυπουργός και για την τιμή του γάλακτος στη χώρα μας, αλλά και για τις εισαγωγές. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που παράγουν τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Δεν γίνεται να τους αφήνουμε έρμεο των μεγάλων συμφερόντων. Τα ντόπια προϊόντα δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση. Περιοχές ολόκληρες, όπως είναι το Ακροτήριο, όπως είναι το Σέλνο και πολλές περιοχές του Αποκόρωνα, βοσκοί, δεν βρίσκουμε να δώσουμε ούτε ένα κιλό γάλα. Δεν το παίρνουν το ντόπιο γάλα ή τα τυροκομεία, οι ντόπιες μονάδες που επεξεργάζονται το γάλα. Έχουμε έρθει σε απόγνωση. Αυτό είναι γεγονός. Έχω μηνύματα από όλο τον νομό ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε το γάλα. Εάν θέλεις να μου το δώσεις 65 λεφτά, 70 λεφτά. Και 70 λεφτά που το δίνουμε δεν μπορούμε να το δώσουμε. Τέλος, η ενίσχυση δίνεται για τα θηλυκά εγωπρόβατα άνω του ενός έτους, με τους κτηνοτρόφους πανελλαδικά να σημειώνουν ότι αν μπει ως προϋπόθεση το τιμολόγιο από πιστοποιημένο τυροκομείο, ενδέχεται κάποιοι να μείνουν εκτός.